Επιστροφή. Επιστροφή. Στο Ηράκλειο. Ναι. Και αυτοδιοίκηση. Και αυτοδιοίκηση. Σε βλέπω. Τι θες την αυτοδιοίκηση τώρα εσύ. Αυτοδιοίκηση και σχολική κοινότητα και εκπαίδευση και σχολεία. Όλα θα τα δούμε τώρα. Ωραία. Όλα σε ένα. Όλα σε. Ναι, γιατί ο καλεσμένος μας έχει διπλή ιδιότητα. Είναι δύο σε ένα. Δημήτρης Δουλουφάκης, επικεφαλής Λαϊκής Πύρωσης στο Δήμο Ηρακλείου και βεβαίως πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Ηρακλείου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα στο κοινό σας. Πολυθεσίτης, αλλά. Πολυθεσίτης και ρημοσπίτης, κύριε Δουλουφάκη. Λοιπόν, τα ψηφίσατε τα τέλη, τελειώσαμε. Τα ψηφίσανε. Βάλτε τα πράγματα σε μια σειρά. Από πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από το πιο βασικό. Τι είχαμε καταρχάς στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε δύο ομολογίες. Κατά τη συνεδρίαση είδαμε ότι προηγούμενοι, οι προ-προηγούμενοι και οι νυν δεν έχουν τίποτα διαφορετικό. Δηλαδή υπήρχε μια δίθεν αντιπαράθεση ανάμεσα σε προηγούμενους που ψηφίσανε, σε προηγούμενους που θέλανε και δεν θέλανε. Είδαμε όμως κάτι καυγάδες, κύριε Δουλουφάκη. Ναι, από άτομα ίδιας πολιτικής παράταξης, ίδιου κόμματος του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Είδαμε κάποιες αντιπαραθέσεις, ας πούμε, από προηγούμενους που ήταν μέχρι πριν λίγες μέρες με τους επόμενους. Κάτι το οποίο, να πω ότι δεν είχαμε δει στην προεκλογική περίοδο. Ήταν μια προεκλογική περίοδος που υπήρχε απουσία αντιπαράθεσης επί της ουσίας. Η μοναδική παράταξη που προσπαθήσαμε να κάνουμε να ανεβάσουμε λίγο τους τόνους και να αντιπαρατεθούμε με τους υπόλοιπους ήταν η Λαϊκή Σπήρωση, αλλά παρόλα αυτά τίποτα. Υπήρχε έτσι μια βουβαμάρα. Ναι. Μέχρι που ξεκινήσαμε, ας πούμε, να συζητάμε για τα τέλη, αν θα πρέπει να τα ψηφίσει η προηγούμενη, αν θα πρέπει να τα ψηφίσει η επόμενη, πόσο θα είναι το ύψος της αύξησης, θα είναι λιγότερο, θα είναι περισσότερο, είμαστε φτηνοί, είμαστε ακριβοί. Αλλά επί της ουσίας καμία συζήτηση. Εδώ τώρα, να σας ρωτήσω. Και εδώ κάτι. Η δεύτερη ομολογία, συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι, ναι, ναι. Η δεύτερη ομολογία είναι από την ίδια την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής. Που τι λέει? Λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, το κεντρικό κράτος μου κόβει πόρους. Δεν μου δίνει αυτά τα λεφτά τα οποία έχω υπολογίσει τέλος πάντων. Άρα τι κάνω εγώ? Αντί να πάω να τα χτυπήσω και να πω ότι. Να χτυπήσω το χέρι στο τραπέζι, να πω είναι απαράδεκτο, φέρω τα λεφτά που μου ανήκουν. Που δεν είναι μόνο αυτά, είναι και πολλά άλλα, τα έχουμε ξαναπεί. Κάνω το εξής απλό. Τα ζητάω από τους πολίτες. Άρα, καταλαβαίνετε, αυτή είναι και η ουσία, δηλαδή. Η πολιτική ουσία και η ουσία όχι μόνο της τωρινής δημοτικής αρχής, της προηγούμενης και της προπροηγούμενης. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μήπως εδώ τώρα στο θέμα των δημοτικών τελών, των αυξήσεων, είδαμε αυτό το γνωστό ψυχολογικό τρίκ. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από νωρίς, από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Πιο ψηλές αυξήσεις. Μετά είπαμε, άστα το δει τελικά η νέα δημοτική αρχή. Κατεβάσαμε λίγο, έγινε μια διαβούλευση. Εξπρες, βέβαια, ήταν εδώ που τα λέμε. Πέσανε λίγο οι αυξήσεις. Η προηγούμενη δημοτική αρχή το κατέβασε λίγο με το βλέμμα στον Πελετίδη, γιατί εσείς που αντιδρούσατε είσαστε λίγο του Πελετίδη. Οπότε κάτσε να τα φέρουμε λίγο, να τα φέρουμε λίγο πιο κοντά, μπας και σας πιάσουμε. Κάπως έτσι πήγε, νομίζω. Ναι, και ένα μπλέξιμο, κόψε, ράψε στο τέλος. Δηλαδή, ναι. Περάσανε και υπήρχε μια αίσθηση ότι εντάξει, έβαλαν και νερό. Δόξα τω Θεώ, περάσανε. Καταρχάς, διαβούλευση είναι ουσιαστικά, όταν λέμε για διαβούλευση, είναι ότι ψάχνεις συνένοχους. Ψάχνεις συνένοχους σε μια αύξηση. Έτσι. Άρα, ήταν αυτό μια... είναι διαβούλευση. Ουσιαστικά, ναι. Όταν η αύξηση είναι άδικη. Και πας εκεί να πεις το ύψος πόσο θα είναι, άρα είναι σαν να είσαι συνένοχος σε μια άδικη πράξη. Τώρα, επειδή αναφέρονται Πελετίδη, ακόμα και ο Πελετίδης, ο οποίος είναι μόνος του σε όλα τα όργανα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, εντάξει, μετά τις εκλογές δεν είναι μόνος του, έχουμε άλλους πέντε. Τέσσερις-πέντε, πώς είναι τώρα. Έξι δήμοι στο σύνολο. Ναι. Λέει το εξής απλό. Ελάτε, πέρα από τις πολιτικές μας διαφωνίες και ιδεολογικές διαφορές. Ελάτε να διεκδικήσουμε αυτά που μας οφείλει το κράτος, τα οποία είναι πάρα πολλά εκατομμύρια. Με πρόχειρους υπολογισμούς, θα έπρεπε, ας πούμε, ο Δήμος Ηρακλείου να παίρνει κοντά 100 εκατομμύρια το χρόνο, πρόχειρους υπολογισμούς. Ναι, δώστε μας την εικόνα της γενικής. Ναι, θέλω να δούμε, ας πούμε, λίγο τον προϋπολογισμό. Θα τα πούμε αυτά και με τον προϋπολογισμό ακριβή νούμερα, αλλά σας λέω ότι να είναι 90, να είναι 110. Ναι. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Και από αυτά παίρνει μόλις ένα 40%. Γιατί, τα υπόλοιπα που πάνε? Τα υπόλοιπα τα κρατάει το κεντρικό κράτος, δίθεν για να κάνει μεγάλα έργα. Ναι, όπως? Τι ξέρω, εσείς τα βλέπετε? Έρχεται, κύριε Δουλουφάκη, ο ΒΟΑΚ. Καλά, όχι σήμερα, αύριο, έρχεται. Λοιπόν, το 32 ναι. Και αν. Δηλαδή, νοσοκομεία δεν βλέπουμε, δρόμους δεν βλέπουμε, σχολεία δεν βλέπουμε, θα το συζητήσουμε για πιο πέρα. Βέβαια, είμαι σίγουρος. Έτσι. Άρα, ένα μεγάλο ποσοστό των δικών μας φόρων, των δικών μας χρημάτων, τη οικογένεια, δηλαδή δικό σας, δικό μας, όλων,
πάει αλλού. Δεν πάει στους Δήμους. Και τι γίνεται με τους Δήμους? Βάζουν πλάτες, ουσιαστικά γίνονται το μακρύ χέρι του κεντρικού κράτους. Το τοπικό κράτος κάνει αυτό που έχει μπει για να κάνει, να τα ζητάει ξανά από τους πολίτες. Άρα βλέπουμε λοιπόν αυξήσεις, δώσουμε από εδώ, δώσουμε από εκεί και δέχομαι και την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει υποστελέχωση. Ναι, βέβαια και υπάρχει υποστελέχωση. Τώρα, βέβαια, άμα θέλει κανείς να κάνει το δικηγόρο του διαβόλου, κύριε Βουλουφάκη, η αύξηση για τα νοικοκυριά είναι αμεληταία, λένε αυτοί που την εισηγούνται. Κοιτάξτε, κύριε Καριωτάκη, είναι αμεληταία, αλλά ας βάλουμε ένα ευρώ από εδώ, 2 ευρώ από εκεί, 10 παραπέρα. Γιατί δεν είναι μόνο αυτή η αύξηση, η αύξηση είναι παντού. Είναι στο πετρέλαιο, είναι στη βενζίνη, είναι στο ρεύμα, είναι στο σούπερ μάρκετ, είναι στο νερό, είναι στα τέλη, είναι στην εφορία, είναι... Με το εισόδημά μας να έχει παραμείνει το ίδιο, για να μην πω ότι είναι και λιγότερο. Άρα πλέον το λαϊκό νοικοκυριό δεν αντέχει. Όπως είπα και στον κύριο, ο κύριος Αγριμανάης ξεκίνησε ο αντιδήμαρχος οικονομικών την εισήγησή του να επιστρέψουμε στην κανονικότητα του 2019. Μα η κανονικότητα του 2024 όμως δεν έχει καμία σχέση με το 2019. Για μια οικογένεια η οποία αναγκάζονται να κάνουν 2 και 3 δουλειές καμιά φορά για να μπορούν να τα φέρουν πέρα. Άρα η παραμικρή αύξηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από το λαϊκό νοικοκυριό. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Και στο κάτω-κάτω της γραφής είναι, όπως είπαμε και επί της ουσίας, δεν μπορεί να περνάει το βάρος σε αυτούς που δεν το αντέχουν. Ό,τι και να λέμε, ό,τι και να πιστεύουμε. Βέβαια, υπάρχει και. Να κάνω και εγώ το συνήγορο διαβόλου, όπως αυτό είμαστε εδώ. Είπε ο κύριος Αγριμανάκης, γιατί αναφερθήκατε, ότι αν δεν γίνουν αυτά, υπάρχει τρύπα, μαύρη τρύπα. Δεν θα έχουμε προϋπολογισμό, ενώ ισοσκελισμένο εγκεκριμένο. Αυτό νομίζω είπε. Ότι θα υπάρχει μια μαύρη τρύπα. Τώρα, εσείς βεβαίως λέτε, βρείτε τα παλού. Βρείτε τα παλού, υπάρχουν τρόποι. Καταρχάς, και μόνο η έννοια της ανταποδοτικότητας όσον αφορά την καθαριότητα, εμάς μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Η έννοια της ανταποδοτικότητας σημαίνει ότι όσο λερώνω, πληρώνω. Ναι. Δεν είναι. Είναι μια υπηρεσία. Η καθαριότητα είναι μια υπηρεσία. Είναι μια από τις πιο σπουδαίες υπηρεσίες σε ένα Δήμο. Αφορά την εικόνα, αφορά την υγιεινή, αφορά πολλά πράγματα τέλος πάντων, όπως τα βλέπουμε και μες στο σπίτι μας. Δηλαδή, άμα αφήσει το σπίτι σου να λερωθεί. Έτσι, λοιπόν. Είναι και βιτρίνα και για τον τουρισμό που λέμε ότι θέλουμε. Έτσι. Αφού λένε ότι θέλουν, ας πούμε, τουρισμό, θα έπρεπε να είναι όντως. Και είναι ήδη πληρωμένη. Να πούμε λίγο ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι αυτή τη στιγμή η καθαριότητα, το λέγανε ήδη πρώην αντιδήμαρχος κύριος Βαρδαβάς, ότι δεν έχει χέρια, δεν έχει προσωπικό. Αν αυτή τη στιγμή πούμε ότι χρειαζόμαστε 50-100 ανθρώπους εργαζομένους να πάνε στην καθαριότητα, αυτό με την έννοια της ανταποδοτικότητας απευθείας θα περάσει σε όλους μας. Άρα μιλάμε ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε μια υπηρεσία προς τους πολίτες η οποία ό,τι πληρώνεις παίρνεις. Είναι μια υπηρεσία την οποία πρώτον την έχουμε ήδη πληρώσει και δεύτερον θα έπρεπε να είναι δεδομένη. Καλά, δεν υπάρχουν αυτονόητα εδώ. Σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν αυτονόητα. Είναι θέμα πολιτικής όμως. Ναι. Αυτό είναι ότι αυτή η πολιτική επιβραβεύει και επιβάλλει την έννοια της ανταποδοτικότητας σε πολλά πράγματα. Ναι. Βεβαίως και στο συγκεκριμένο κομμάτι της υποστελέχωσης υπηρεσίας καθαριότητας, που δεν είναι στο Δήμο Ηρακλείου μόνο, είναι σε όλους τους Δήμους ουσιαστικά. Και σε όλες τις υπηρεσίες, όχι μόνο στην καθαριότητα. Ναι, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, διότι υπάρχει αυτή η γνωστή πολυετής ομοιρία των συμβασιούχων που σέρνονται στα δικαστήρια, παίρνουν προσωρινές διαταγές. Η αλήθεια είναι ότι το μοναδικό κόμμα που είχε κάνει μια εισήγηση για μόνιμες προσλήψεις ήταν το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν την είχε αποδεχτεί κανένα άλλο κόμμα. Έτσι. Κανένα κόμμα δεν μπήκε καν στη συζήτηση, κύριε Σαββίδη. Να πει ότι, OK. Ας ξεκινήσουμε από μία πρόταση, να δούμε κάπου να καταλήξουμε. Να αρχίσουμε να το συζητήσουμε. Διαβούλευση που λέγαμε πριν. Δεν μπήκανε καν στη διαδικασία να πούνε, ελάτε στη Βουλή να συζητήσουμε την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος. Ακριβώς. Οι οποίοι συμβασιούχοι είναι ξεκάθαρο ότι στηρίζουν ουσιαστικά όλη τη λειτουργία των Δήμων και των υπηρεσιών. Ξεκάθαρο. Είναι θέμα τακτικής το πώς θα διαχειριστώ το τοπικό κράτος με ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ομοιρία, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν έχουν εργασιακά δικαιώματα. Είναι ένας σκληρός εργοδότης ο Δήμος. Ένας από τους πιο σκληρούς εργοδότες, ό,τι και να λένε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι αγωνιούν, δεν ξέρουν τον επόμενο μήνα αν θα δουλεύουν, αν θα έχουν δουλειά. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα ότι έχουμε γνωρίσει άνθρωπο συμβασιούχο στο Δήμο που είναι συμβασιούχος 20 χρόνια. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος, μας το είπε ο ίδιος, έχει ξεκινήσει. Ξεκίνησε, έκανε οικογένεια. Σπουδάζει παιδιά και ζει με μία ομοιρία του αν θα δουλεύει τον επόμενο χρόνο. Αυτό το πράγμα, εν έτη 2024, είναι
είναι απαράδεκτο όταν λέμε ότι έχουμε ζούμε σε ένα κράτος το οποίο θέλει την ποιότητα της ζωής, θέλει τα δικαιώματα των ανθρώπων, τα δικαιώματα στην πόλη κτλ. Είναι αδιανόητο να μην ξέρεις αν θα δουλεύεις την επόμενη μέρα. Αυτό είναι το πρώτο και κυρίω δικαίωμα που θα έπρεπε να υποστηρίζεται από παντού. Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο, συγγνώμη τώρα που σας το. Γιατί είναι σημαντικό. Με το να έχει συμβασιούχους, σιγά σιγά αποσύρονται όλοι οι μόνιμοι υπάλληλοι και χάνεται η κυταρική μνήμη ενός Δήμου. Δηλαδή σε υπηρεσίες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ευαισθησία, όπως είναι η τεχνική υπηρεσία, η πολεοδομία, χάνεται ένα κομμάτι μνήμης των υπαλλήλων και εμπειρίας που δεν μπορεί να μεταδοθεί στους επόμενους. Γιατί ακριβώς υπάρχουν συμβασιούχοι. Μα δεν μπορούν να γίνουν και πράγματα. Δηλαδή, πόσους μηχανικούς έχει αυτή τη στιγμή ο Δήμος Ηρακλείου? Ελάχιστος. Πώς θα προχωρήσει? Και όχι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου, όλοι οι Δήμοι έχουν μεγάλο πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι. Πώς θα κάνουν έργα? Από μόνοι τους δηλαδή. Και συντηρήσεις πώς θα κάνουν. Πώς θα κάνουν συντηρήσεις? Μην θυμηθούμε τώρα και τα είδατε με το στέγαστο στο Παγκρίτιο, κύριε Δουλουφάκη, που είχαμε σήμερα πήγαμε και κάναμε αυτοψία. Το Παγκρίτιο στάδιο, το οποίο είναι σε μια εικόνα σχεδόν εγκατάλειψης. Δηλαδή, είδαμε να στάζουν νερά μέσα στους διαδρόμους, το κλειστό το ταρτάν, είδαμε σκουριές, δηλαδή ότι η συντήρηση, ας το πούμε, όχι βαριά συντήρηση, η συντήρηση που θα πρέπει να γίνεται συνεχόμενα, γίνεται με το σταγονόμετρο, γίνεται με λεφτά τα οποία ζητιούνται δεξιά και αριστερά, νομίζω το δυτικό που το ένα το σκέπαστρο, τέλος να μην πω κάτι το δυτικό, το παλιό, έγινε με λεφτά της περιφέρειας. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, δεν υπάρχει ένα σχεδιασμό να πεις ότι έχω ένα στάδιο με κακοτεχνίες, με κακό σχεδιασμό, με όπως θέλετε πείτε το. Αλλά έχω ένα στάδιο το οποίο το έχουμε ήδη πληρώσει, είναι ήδη δικό μας δηλαδή. Να βγάλουμε ένα πρόγραμμα, να πούμε ότι αυτό το στάδιο έχει ανάγκες αυτά τα λεφτά. Και υπάρχει τώρα, επειδή το είπαμε, υπάρχει το παράδειγμα της Πάτρας, του κύριου Πελετίδη, που πήρε ένα στάδιο το οποίο ήταν εγκαταλειμμένο και με απλά πράγματα αυτή τη στιγμή το χαίρεται ο πατραϊκός λαός χωρίς να πληρώνει. Άρα βλέπετε ότι υπάρχει τρόπος να γίνει η διαφορά. Αλλά και δεν θέλει, μάλλον δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Κάτι θέλει πάντως. Κάτι θέλει. Εσείς πώς θέλετε να πάτε τη θητεία σας στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εμείς η θητεία μας θα συνεχίσει, έχουμε και εμείς τη συνέχειά μας, θα συνεχίσει από εκεί που αφήσανε οι προηγούμενοι μας ο κ. Κασαπάης και ο κ. Βρύσαλης, πάνω στην ίδια πολιτική και ιδεολογική συνέπεια και συνέχεια. Λένε πολλές φορές, ακούμε ότι λέτε συνέχεια όχι. Αλλά δεν έχουμε ακούσει να λένε και άλλοι ναι στις προτάσεις τις δικές μας, ένα το κρατούμενο. Αλλά δεν είναι έτσι. Πολλές φορές η Λαϊκή Συσπήρωση έχει πει ναι σε πράγματα που θεωρεί ότι έχουν μία βάση. Αλλά τα είναι ελάχιστα. Δηλαδή δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε πράγματα τα οποία θεωρούμε ότι ξεκινάνε από τελείως λάθος ιδεολογικής και πολιτικής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά βάζουν πλάτη σε αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται από το κεντρικό κράτος. Εμείς είμαστε εκεί να αντιπαρατεθούμε, να φωνάξουμε, να παλέψουμε και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Ποια είναι τα ανοιχτά μέτωπα στα οποία θα εστιάσετε έτσι, στις φωνές αυτού που περιγράψατε, στη διεκδίκηση, στις πιέσεις? Καλά, στις φωνές τώρα χωρίς τον κύριο Κασαπάκη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν παίζει, δεν το δέχομαι. Δεν υπάρχει. Θα είναι εκεί. Θα είναι πάντα παρόν μετά από τόσα χρόνια. Οι προτεραιότητες μας είναι οι αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά έργα. Έργα δηλαδή που έχουν να κάνουν με την προστασία καθαρά των ανθρώπων, των δημοτών. Έχουν να κάνουν με τη σχολική στέγη, που θα πούμε και πιο μετά. Έχουν να κάνουν σίγουρα με τον αντιλαϊκό προϋπολογισμό που έρχεται τώρα. Έτσι, που ετοιμάζεται να ψηφιστεί λογικά, ίσως, μέσα στο Φλεβάρι, αρχές Μαρτίου, φαντάζομαι δεν μπορεί να πάει παραπάρα. Με τα εργασιακά δικαιώματα, το είπαμε, ήδη έχουμε κάνει, δηλαδή έχουμε πει τα περισσότερα θέματα. Αυτά είναι η πρώτη μας προτεραιότητα όσο αφορά το Δήμο. Σχολική στέγη το είπατε, ας το ανοίξουμε. Ας το ανοίξουμε λοιπόν, ναι. Σχολική στέγη. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει το πρόβλημα τώρα και γενικά η παιδεία έχει πολλά προβλήματα. Ένα κομμάτι τώρα ετοιμάζεται να συζητηθεί. Εμείς καταθέσαμε και ψήφισμα το οποίο είπαν ότι δεν πρέπει να συζητηθεί τώρα που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βεβαίως. Μια μικρή νήξη είναι ότι αν θέλανε να διορθώσουν την τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα σε ένα χρόνο θα μπορούσαν να έχουν όλα διορθωθεί. Το νομοσχέδιο αυτό μιλάει καθαρά οικονομικά.
και να απευθυνθώ και σε κάποιους γονείς που λένε ότι ωραία, να ανοίξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, να πάει το παιδί μου να σπουδάσει εκεί. Ναι. Υπάρχει μια ψευδέστηση ότι αυτά τα πανεπιστήμια θα είναι, ποιος ξέρει τι, δεν θα είναι τίποτα. Απλά θα ανοίγουν την αγορά εργασίας με πολλών ειδών πτυχία, τα οποία αργότερα τα ίδια τα παιδιά τα οποία θα αποφυτούν είτε από τα δημόσια υποστελεχωμένα, υποχρηματοδοτημένα πανεπιστήμια, τα οποία θα γίνουν ακόμη περισσότερο, το βλέπουμε στα νοσοκομεία, μαζί με τα παιδιά που αποφυτούν από τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα δυσκολεύονται να βρουν δουλειά. Λοιπόν. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Είναι και μια ένα άλλη ερώτημα, μεγάλη βέβαια, αν μου επιτρέπετε να κάνω κι εγώ μια παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι. Ένα ερώτημα είναι αν αυτά τα, οι απόφοιτοι από αυτά τα πανεπιστήμια που θα ιδρυθούν με αυτό το νόμο θα έχουν κατοχυρωμένα τα εργασιακά τους δικαιώματα, γιατί πολλά τμήματα των δημόσιων πανεπιστημίων δεν έχουν αυτή τη στιγμή κατοχυρωμένα δικαιώματα. Ναι, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Και σίγουρα και η παράκαμψη του άρθρου 16 του Συντάγματος είναι ένα αγκάθι, είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Μιλάνε τώρα για μη κερδοσκοπικά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν είναι μη κερδοσκοπικά. Ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό, δεν είναι. Ας δώσουν τα λεφτά στα κρατικά πανεπιστήμια. Αν κάποιος ιδιώτης έχει τόσο πολλά λεφτά και θέλει να κάνει κάτι με την καλή του καρδιά, ας τα δώσει εκεί πέρα. Λοιπόν, σχολική στέγη. Γιατί και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Η σχολική στέγη είναι σε μεγάλο, ένα τεράστιο πρόβλημα, κύριε Σαββή, κύριε Καριωτάκη. Έχουμε τώρα, ας πούμε, τι να σας πω. Έχουμε το τρίτο ΕΠΑΛ στην Αττική Ανασό, το οποίο έχει τελειώσει, οι τεχνικές σχολές έχουν καταγγείλει τη σύμβαση, το μισθωτήριο, το μίσθωμα, και πρέπει να φύγει το τρίτο ΕΠΑΛ. Υπάρχουν πάρα πολλά νηπιαγωγεία κυρίως, τα οποία είναι σε μισθωμένα κτίρια. Νομίζω όλα σχεδόν πρέπει να είναι σε... Ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Σήμερα είχαμε μια καταγγελία στην Ένωση από το Καπετανάκιο, το οποίο φτιάχτηκε πρόσφατα, έτσι, με πολύ μεγάλο αγώνα των γονέων, ανακατασκευάστηκε και υπάρχουν, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 6 αίθουσες υπόγειες αίθουσες, να μην πω αριθμό γιατί δεν είμαι σίγουρος, δηλαδή παιδιά κάνουν μάθημα σε υπόγειο, σε πολύ χαμηλές αίθουσες, οι οποίες πλημμυρίσανε. Μας δίνετε και ρεπορτάζ, κύριε Δουλουφάκη, επί του πιεστήριου. Είχανε 20 με 30 εκατοστά νερό. Έτσι. Ξεκινάμε ότι δεν θα πρέπει να γίνονται μάθημα σε υπόγειες αίθουσες. Ναι. Λοιπόν, σε ένα σχολείο το οποίο δήθεν κατασκευάστηκε καινούριο και πολλές φορές άκουγε στην προηγούμενη τουλάχιστον δημοτική αρχή ότι ναι, φτιάξαμε το Καπετανάκι. Μα δεν έχει ξαναπλημμυρίσει το Καπετανάκι. Βεβαίως, απολύματα όμως. Απολύματα. Ναι. Είμαι σίγουρος. Έχουμε το σχολείο της Ακαδημίας, το οποίο έχει σταματήσει το έργο ή βρίσκεται, ας πούμε, έχει κάποια προβλήματα εκεί. Εκεί ζητούσαν έξτρα χρηματοδότηση, νομίζω. Εκεί υπάρχει ένα θέμα με τη χρηματοδότηση, δεν είναι εγγυημένη ακριβώς στα 100%. Πολύ το έργο θα έπρεπε να έχει παραδοθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου του 2024, δεν το βλέπω. Τέλος πάντων, να μην πούμε λεπτομέρειες, γιατί είναι ακόμα δεν υπάρχει, ας πούμε, συνάντηση με τον κύριο Σαμάκη από τους συλλόγους εκεί πέρα, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι. Και υπάρχουν και πάρα πολλά σχολεία με σοβαρά προβλήματα. Το θέμα όμως είναι ότι τα ξέρουμε. Υπάρχει κάποια διέξοδος. Υπάρχει, ας πούμε, ένα οικόπεδο στην Κηπούπολη, το οποίο ετοιμάζεται, έχει ήδη εγκριθεί από την ΚΔΥΠ, να φτιαχτούν εκεί σχολεία. Θα γίνει τίποτα? Θα προχωρήσει το θέμα? Θα βρεθεί η χρηματοδότηση? Βλέπουμε ότι όταν ένας ιδιώτης, να το πάρω λίγο αλλιώς, θέλει μία χρηματοδότηση, ένα μεγάλο έργο, με διαδικασίες fast track, όπως έγινε στο αεροδρόμιο Καστελίου, μέσα σε 3-4 μήνες λύνονται όλα. Όταν αφορά όμως τα σχολεία, υπάρχει μια κολλησιεργία, υπάρχει μια καθυστέρηση η οποία είναι αδιανόητη. Και τι δείχνει αυτό σε μένα, ας πούμε, που είμαι λίγο αθώος? Ότι κάποιος δεν θέλει να ζυμώσει και κοσκινίζει 10 μέρες. Ένα αόρατο χέρι δεν θέλει. Ένα αόρατο χέρι, ας πούμε, δεν αφήνει να χτιστούν σχολεία. Αλλά δεν είναι ακριβώς αόρατο χέρι, κύριε Σαββίδη, είναι ότι δεν είναι προτεραιότητα τα σχολεία. Αν ήταν προτεραιότητα τα σχολεία, θα υπήρχε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα έλεγε ότι ξέρεις κάτι, στις Μεσαμπελιές, ας πούμε, ή στην Αλικανασό, αρχίζω και έχω δημογραφικό πρόβλημα και υπολογίζω ότι σε 10 χρόνια, ξέρω εγώ, εκεί πέρα που έχω ένα σχολείο με 200 μαθητές, μετά από 10 χρόνια θα έχω ένα σχολείο με 400 μαθητές. Τι κάνω εγώ λοιπόν? Προβλέπω. Ή ξέρω εγώ, θέλω, ας πούμε, να βλέπω ένα νηπιαγωγείο στο κέντρο του Ηρακλείου και λέω ότι αυτό το νηπιαγωγείο, παιδιά, δεν είναι πληρεί, ας πούμε, τις προδιαγραφές. Τι κάνω? Απαλωτριώνω ένα κτίριο, γιατί έχω λεφτά. Λέμε τώρα, έτσι. Λέμε τώρα. Είναι τα λεφτά που λέγαμε πριν. Ναι. Και φτιάχνω σχολεία. Αλλά δεν είναι η προτεραιότητα. Η προτεραιότητα σε όλες τις χρηματοδοτήσεις του Δήμου είναι προγράμματα ΕΣΠΑ, πράσινη ανάπτυξη, έξυπνη πόλη, έτσι. Τέτοια προγράμματα είναι συνέχεια. Αλλά επί της ουσίας
Και όσα σχολεία έχουν φτιαχτεί, πώς έχουν φτιαχτεί? Με δάνεια. Φιλόδημος και Τρίτσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι δικά μας λεφτά. Δεν είναι δηλαδή λεφτά που έχουμε ήδη δώσει για να γίνουν σχολεία. Είναι δάνεια. Είναι δάνεια. Τα πρέπει να αποπληρωθούν. Βεβαίως. Τώρα ερώτηση. Γιατί ωραία, σχολεία νέα πρακτικά δεν γίνονται. Με τα υφιστάμενα σχολεία που είναι και τα περισσότερα παλιά, έλεγχοι γίνονται? Διότι έχουμε δει και κάτι περιστατικά ηλεκτροπληξίας. Εντάξει, όχι μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, ενώ και σε υπόλοιπα σχολεία. Ναι, εδώ γίνονται λοιπόν έλεγχοι. Σε όλη την Κρήτη πάει αυτό το πρόβλημα. Σε όλη την Κρήτη. Όσο αφορά το Δήμο Ηρακλείου, πώς να γίνουν έλεγχοι όταν όλο και όλο το προσωπικό, οι ηλεκτρολόγοι του Δήμου ήταν δύο. Εγώ τους γνώρισα, ας πούμε, σε ένα σχολείο. Ηλεκτρολόγοι. Δύο ηλεκτρολόγοι στον τέταρτο Δήμο της Ελλάδος. Ναι. Άρα, τι να προλάβουν, πού να πρωτοπάνε, πού να πρωτοδούν, να κάτσουν να φτιάξουν ένα πίνακα από την αρχή. Έχουμε σχολείο το οποίο φτιάχτηκε, ας πούμε, με οικολογικό τρόπο η στέγη και έχει αρπάξει φωτιά 2-3 φορές ο πίνακας. Στάζουν τα νερά. Αυτό που έχει, λέτε στο. Ναι. που δηλαδή... έχει απάνω και το λαχανόκι που υποτίθεται. Μπράβο, αυτό. Δηλαδή, προβλήματα πολλά. Δεν γίνονται συντηρήσεις. Οι συντηρήσεις, όταν λέμε ότι γίνονται συντηρήσεις, είναι. Παίρνει η διευθύντρια. Υπάρχει ένα πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Ελάτε να το φτιάξετε με πολλή πίεση των διευθυντών. Μα δεν είναι ο ρόλος των διευθυντών αυτό. Ναι, ο ρόλος τους είναι να διευθύνουν μια σχολική κοινότητα με παιδιά μέσα. Δεν είναι να πιέζουν, ας πούμε, τον Δουλουφάη, τον Δημήτρη, ο οποίος είναι αρμόδιος υπάλληλος, ο οποίος και αυτός δεν έχει κόσμο για να του στείλει και να κάνει, ας πούμε, μια διαχείριση επικινδυνότητας. Είναι μεγάλο το πρόβλημα. Εμείς στην Ένωση θα το ανοίξουμε τις επόμενες μέρες. Θα έχετε και συναντήσεις προφανώς, έτσι, κύριε Δουλουφάκη. Και βέβαια και είναι και το θέμα των ειδικών σχολείων. Είναι τεράστιο. Καλά κάνετε και μου το θυμίσατε. Το γιατί θέμα των ειδικών σχολείων. Το θυμίζω πάντα σε όλους. Συνήθως το βάζω πρώτο. Ναι, γιατί το βάζω πρώτο. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι απαράδεκτο, κύριε Καριωτάκη. Πραγματικά απαράδεκτο. Έχουμε λοιπόν αυτά τα παιδιά και αυτές οι οικογένειες, οι οποίες περνάνε ένα μεγάλο γολγοθά. Ο οποίος γολγοθάς έχει να κάνει με οικονομικά. Δηλαδή, πολλά λεφτά τα οποία σε θεραπείες. Να θυμίσω ότι η παιδοψυχιατρική δεν λειτουργεί. Έτσι, να θυμίσω ότι πολλές υπηρεσίες του Δήμου, υπηρεσίες τέλος πάντων που έχουν το κεδασί, είναι δύσκολη, είναι και εκεί υποστελεχωμένες. Δεν υπάρχει ένας εργοθεραπευτής σε δημόσιο νοσοκομείο. Αυτό, να πούμε, να τελειώνουμε. Δεν υπάρχει πρόσβαση λοιπόν, οπότε ή πληρώνεις ένα σκασμό λεφτά σε εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους έξω, αν έχεις. Αν δεν έχεις, αφήνεις το παιδί σου εκεί που είναι και λες πάμε και όπου βγει. Αυτό το πάμε και που βγει, το οποίο υπάρχει σε όλες τις έννοιες της ζωής μας. Και βλέπουμε αυτούς τους γονείς, όχι μόνο να τραβάνε το γολγοθά έξω από το σχολείο, αλλά και μέσα στο σχολείο να πηγαίνουν τα παιδιά τους και να βλέπουν τους δασκάλους να τρέχουν και να μην φτάνουν, να κάνουν μάθημα σε αίθουσες ακατάλληλες. Κάτω στο λιμάνι έχει ζητήσει η σχολική κοινότητα να φτιαχτεί ένα σκέπαστρο. Τα παιδιά βλίζονται με καλοκαίρι, με ήλιο, με βροχή. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια προστασία. Ένα παραπέτασμα από τα καυσαέρια που έρχονται από το λιμάνι, τα οποία πιστέψτε με είναι πάρα πολλά. Έχουμε το ΕΝΕΓΙΛ, το οποίο είναι η ντροπή. Η ντροπή της σχολικής στέγης 2024. Η ντροπή. Εγκρίθηκε βέβαια ένα κονδύλι μέσω Τρίτσης. Υπάρχει όμως και ένα οικόπεδο που στέκει, που θα έπρεπε. Που στέκει, που θα έπρεπε, πού. Το ΕΚ επίσης έχει μεγάλο πρόβλημα υπερπληθυσμού, δεν έχει τους εκπαιδευτικούς, δεν έχει τους χώρους για να μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά. Μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα με τα ειδικά σχολεία. Εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έρχονται με το σταγονόμετρο και σταδιακά, δηλαδή μέχρι και το Δεκέμβριο, ας πούμε, αν θα έρθει. Νομίζω φέτος τα ειδικά κάτω στο σχολείο πρώτη φορά έρθει μετά από χρόνια φυσικοθεραπευτής, αν δεν κάνω λάθος. Μια ειδικότητα από τις πιο βασικές. Κύριε Δουλουφάκη, εδώ θα είμαστε. Εδώ είστε και εσείς. Θα τα ξαναπούμε, γιατί λύσεις δεν βλέπω να υπάρχουν πουθενά. Αν δεν αλλάξει η πολιτική, κύριε Σαββίδη, και αυτό όπως αντιμετωπίζει, για να βάλουμε μπροστά πραγματικά τις ανάγκες μας, δεν θα αλλάξει τίποτα. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη να έχετε να παλεύετε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή δύναμη. Λοιπόν, Μέρη, φύγαμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.